Καλησπέρα παιδιά, check the now, Κώστας εδώ. Θα περάσω σε αυτό που θέλω να πω χωρίς πολλές περιστροφές. Όταν πρωτοπήρα το PlayStation έπαιζα συνήθως single player παιχνίδια. Με τον καιρό ήρθε η ώρα να συνδέσω για ένα δεύτερο χειριστήριο. Επειδή δεν είχα ιδέα πώς γίνεται, έψαξα και βρήκα και θέλησα μετά από πολύ καιρό να κάνω και κάτι αντίστοιχο στα ελληνικά για να δείξω και σε εσάς. Είναι πάρα πολύ εύκολο, το μόνο που θες είναι δύο χειριστήρια, ενεργοποιείς την κονσόλα σου, κανονικά όπως ξέρετε, όπως ανοίγει όλο το PlayStation σας από το PS Button. Περιμένεις ελάχιστα μέχρι να φορτώσει, ξέρετε πως πάει, όλοι ξέρετε πως πάει. Και αφού σας φορτώσει στο μενού του PlayStation, τότε ενεργοποιείτε και το δεύτερο controller πατώντας πάλι το PS Button. Οπότε με το που φορτώσει και το δεύτερο controller, ξέρετε σας πετάξει στο να διαλέξετε αν θα έχετε new user ή θα μπείτε από το κανονικό σας προφίλ. Αυτό που έχετε να κάνετε με το controller το δεύτερο, να πάτε new user ή νέος χρήστης αν είστε στα ελληνικά. Πάμε play as a guest και θα κάνουμε don't sign in. Και τώρα έχουμε ένα δεύτερο χειριστήριο να μπορούμε να παίξουμε διπλά. Έτσι αν εγώ μπω σε ένα παιχνίδι για να παίξω, έχω και τα δύο χειριστήρια έτοιμα. Το μενού μπορώ να το χειριστώ με το πρωταρχικό μου για το παιχνίδι που θέλω. Οπότε αν εγώ σου για παράδειγμα διαλέξω το Injustice και θα πάμε versus. Οπότε όταν θες να παίξεις εσύ ένα διπλό παιχνίδι, έχεις το πρώτο χειριστήριο και πάμε και το δεύτερο στο ενεργοποιεί και μπορείς να παίξεις διπλό. Οπότε είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το απολαύσετε, να έχετε μια όμορφη ημέρα από μένα. Γεια σας παιδιά!